Λοιπόν, επιστρέψαμε και πάμε κατευθείαν στη σύνδεσή μας με τον αναπληρωτή Υπουργό Εξωτερικών να συζητήσουμε όλα τα θέματα. Καλησπέρα, κύριε Βαρβιτσιώτη. Τι κάνετε, είστε καλά? Καλησπέρα σας. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε για την ανταπόκριση. Είναι μια σημαντική μέρα σήμερα αυτή και το λέω γιατί δεν έχουμε συνηθίσει να είναι εδώ και ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών και ο Ισραηλινός και ο Κύπριος Πρόεδρος. Και θα ήθελα να σας ρωτήσω τι σηματοδοτούν αυτές οι επισκέψεις και πρώτα απ' όλα βέβαια μια την οποία δεν την έχουμε συνηθίσει γιατί είχαν παγώσει αυτές οι σχέσεις, το ότι είναι εδώ ο κύριος Λαυρόφ. Καταρχάς θα σας πω ότι αυτό αποτελεί ένα απόσπαστο κομμάτι αυτού του οποίου λέμε πολυμερής διπλωματία και διεύρυνση των επαφών της Αθήνας με πάρα πολλές χώρες, μεταξύ των οποίων χώρες της Μεσογείου ή χώρες υπερδυνάμεις όπως είναι η Ρωσία, οι οποίες έχουν ένα ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο να παίξουν. Μην ξεχνάτε ότι η Ρωσία είναι και μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και είναι μια χώρα η οποία έχει πολλές και διαφορετικές σχέσεις στην ευρύτερη περιοχή. Άρα είναι πολύ σημαντικό. Άρα όποιος θεωρεί ότι η ελληνική διπλωματία κοιμάται, νομίζω ότι μάλλον δεν παρακολουθεί τις εξελίξεις και δεν παρακολουθεί αυτή τη διεύρυνση των επαφών που έχει γίνει δυνατή το τελευταίο διάστημα. Ο κύριος Λαυρόφ, γιατί είναι εδώ, σας ρωτώ έτσι απλοϊκά για να το καταλάβουμε και τι προσδοκίες μπορούμε να έχουμε? Κοιτάξτε, οι ελληνορωσικές σχέσεις μπήκαν στον πάγο από τη στιγμή που η προηγούμενη κυβέρνηση αποφάσισε να διώξει, να απελάσει δύο Ρώσους διπλωμάτες στις παραμονές της κατάρτισης και ψήφισης της Συμφωνίας των Πρεσπών. Από τότε έχει περάσει αρκετός καιρός, έχουν γίνει πολλές προσπάθειες από την πλευρά της ηγεσίας του Υπουργείου των Εξωτερικών ώστε να καταφέρουμε να επανακινήσουμε αυτές τις παγωμένες σχέσεις σε ένα δύσκολο περιβάλλον. Γιατί δεν υπάρχει αμφιβολία ότι σήμερα ζει η χώρα μας μια πρωτοφανή σε ένταση και χρονική διάρκεια κρίση των ελληνοτουρκικών σχέσεων. Γιατί ο κύριος Λαυρόφ μιλάει για 12 ναυτικά μίλια? Θέλω να πω ότι αυτή την περίοδο το λέει τυχαία. Βασιζόμαστε εμείς αυτό. Νομίζω ότι τίποτα δεν λέγεται τυχαία και δεν λέγεται τυχαία από χίλιοι ανθρώπων που έχουν διαχειριστεί τόσο σημαντικές υποθέσεις όπως ο κύριος Λαυρόφ που είναι 16 χρόνια επικεφαλής της ρωσικής διπλωματίας και πριν από αυτό ήταν ο μόνιμος αντιπρόσωπος της Ρωσίας στα Ηνωμένα Έθνη. Άρα συζητάμε για το πιο έμπειρο Ρώσο διπλωμάτη του οποίου το κύρος είναι αδιαφυσβήτητο σε όλα τα μήκη και πλάτη του πλανήτη. Το γεγονός ότι σήμερα στη συνάντησή του με τον Πρωθυπουργό, στην οποία είχα τη τιμή να παραστώ, ο κύριος Λαυρόφ εξέφρασε τη διάθεση της ρωσικής πλευράς να συμβάλλει στην αποκλιμάκωση της έντασης στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο, είναι και αυτό ένα σημαντικό στοιχείο το οποίο προστίθεται σε όλα αυτά τα οποία προσπαθούμε να οικοδομήσουμε. Δηλαδή μια έκφραση από την ελληνική πλευρά ότι εμείς είμαστε διατεθειμένοι να συζητάμε με όρους διπλωματίας και δεν είμαστε διατεθειμένοι να επιστρέψουμε την άσκηση της πολιτικής στη λογική των κανονιοφόρων του 18ου αιώνα όταν δεν ίσχυε το διεθνές δίκαιο. Να στέλνω εκεί. Κύριε Υφυπουργέ, ο Μάκης Προβατάς είμαι. Την ίδια στιγμή που ήταν εδώ σήμερα ο Λαυρόφ, ο μακροβιότερος υπουργός εξωτερικών με τα 16 χρόνια που είπατε, η Ρωσία πριν από 5-6 ώρες βομβάρδισε τζιχαντιστές στη Συρία, στο Ιντλίμπ, σκότωσε αρκετούς από αυτούς που υποστηρίζει η Τουρκία. Έσπασε δηλαδή μια ενός είδους μορατόριμ που υπήρχε. Γι' αυτό το συμβολισμό αυτού του βομβαρδισμού και αυτής της κίνησης, τι έχετε να πείτε? Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιο συμβολισμό. Νομίζω ότι ανεξάρτητα κινούνται τα πράγματα στη Συρία σε σχέση με το τι κινείται στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο. Δεν έχουμε εμπλακεί και δεν έχουμε συνδέσει ποτέ το τι συμβαίνει στη Συρία με τις κινήσεις στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο. Αν κάναμε κάτι τέτοιο, νομίζω ότι θα μπλέκαμε σε πολύ περισσότερες και πολύ διαφορετικές συζητήσεις από αυτές τις οποίες θέλουμε να μπλέξουμε. Την 28η που περιμέναμε την επέκταση της ναύτεξ της Τουρκίας, τώρα μαθαίνουμε, είναι η σημερινή είδηση, ότι τελικά την ακυρώνει η Τουρκία. Και θα ήθελα να σας ρωτήσω, Υπουργέ, τι σημαίνει αυτό για την ελληνική πλευρά? Κοιτάξτε, εμείς περιμένουμε πραγματικές κινήσεις οι οποίες οδηγούν σε μια αποκλιμάκωση. Αυτές οι πραγματικές κινήσεις σημαίνει απόσυρση των ερευνητικών σκαφών, απόσυρση του τουρκικού στόλου και επαναφορά στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με όρους διεθνούς δικαίου. Αυτές οι κινήσεις θα σημάνουν την πραγματική αποκλιμάκωση. Εσείς θεωρείτε ότι είναι κάποιο μήνυμα από την πλευρά της Τουρκίας αυτό, ότι είναι θετική, αρνητική κίνηση ή δεν αξίζει καν να την αξιολογήσουμε?
Κοιτάξτε, εγώ θα αξιολογούσα την στιγμή που πραγματικά θα βλέπα από την πλευρά της Τουρκίας μία σοβαρή προσπάθεια αποκλιμάκωσης. Mm-hmm. Αυτή η σοβαρή προσπάθεια αποκλιμάκωσης, ούτε σε επίπεδο πράξεων, ούτε σε επίπεδο ρητορίας, έχει φανεί να παίρνει σάρκα και οστά. Το εμπάργκο όπλων είναι στη φαρέτρα της Αθήνας και το ρωτώ για το εξής. Και είναι η λογική. Πώς είναι η υποσυζήτηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση ότι μπορεί μια χώρα να παίρνει όπλα από την Ευρώπη για να τα χρησιμοποιήσει βάρος μιας άλλης χώρας που είναι μέλος, δηλαδή της Ελλάδας? Καταρχάς, μέχρι τώρα δεν έχει επιβληθεί στην Τουρκία κάποιο εμπάργκο. Γι' αυτό ρωτώ, αν είναι στη φαρέτρα μας, εν δυνάμει. Με εξαίρεση αυτό το οποίο είχε επιβληθεί σε σχέση με την Συρία, λοιπόν, πέρυσι τον Οκτώβριο. Αυτό λοιπόν, γι' αυτό και ο Πρωθυπουργός το έθεσε στη Σύνοδο Κορυφής την προηγούμενη εβδομάδα και είπε ότι μέσα στα μέτρα τα οποία πρέπει να σκέφτεται η Ευρώπη είναι και αυτό το εμπάργκο όπλων, ακριβώς για να καταπολεμηθεί αυτό το οξύμορο σχήμα που πολύ σωστά παρατηρήσατε. Ότι δηλαδή όπλα που παράγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα χρησιμοποιηθούν ενάντια σε ένα μέλος της. Τώρα, για να είμαστε ειλικρινείς, mm-hmm. οι προσπάθειες οι οποίες γίνονται για να περιοριστεί η Τουρκία είναι πολυεπίπεδες. Και προσπαθούμε να δημιουργήσουμε ένα πλέγμα πρώτα απ' όλα συναντήληψης με τους Ευρωπαίους αλλά και τους υπόλοιπους με τους οποίους συνομιλούμε και δεύτερον να καταστήσουμε σαφές ότι εμείς είμαστε διατεθειμένοι σε κάθε περίπτωση με όσες δυνάμεις και αν έχουμε, σε περίπτωση που θα προκληθούμε να υπερασπιστούμε την κυριαρχία μας. Γι' αυτό λοιπόν και ζητάμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να έρθει με προτάσεις πολλών και διαφορετικών μέτρων που μπορεί να λάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση απέναντι στην Τουρκία. Ένα από αυτά τα μέτρα θα μπορούσε να ήταν και το εμπάργκο των όπλων. Να κάνω λίγο το συνήγορο του διαβόλου. Μας έλεγε η Κατερίνα και μπορεί να το ολοκληρώσει και το ερώτημα. Για τεράστια ποσά που η Γερμανία κερδίζει από εξοπλιστικά στην Τουρκία. Ναι, και Ισπανία, γιατί δεν Ιταλή. Είναι μόνο τα υποβρύχια, όπως ξέρετε κι εσείς, κύριε Βαρβιτσιώτη. Είναι πολλά τα είδη όπλων που εξάγει η Γερμανία προς την Τουρκία και είναι και οι επιχειρήσεις γερμανικές που έχουν τουρκικά συμφέροντα, οι εμπορικές. Πάρα πολλές. Άρα με αυτά τα δεδομένα είναι εφικτό κάτι τέτοιο ή το λέμε για να το πούμε? Όχι, εμείς βάζουμε πολλά πράγματα στο τραπέζι και προσπαθούμε να δημιουργήσουμε ακριβώς αυτό που σας περιγράφω, ένα πλέγμα πιέσεων και κυρώσεων. Αυτό λοιπόν... Οι κυρώσεις μπορεί να περιλαμβάνουν τα υποβρύχια, τα 214, τα τύπου Παπανικολής ή επειδή η συμφωνία είναι του 2009, αυτά θα παραδοθούν στην Τουρκία έτσι κι αλλιώς, είτε με εμπάργκο είτε χωρίς εμπάργκο? Δεν έχει οριμάσει αυτή η συζήτηση ακόμα. Αυτή η συζήτηση βρίσκεται στα σπάργανα μετά την... έχει περάσει σχεδόν μία εβδομάδα από την ημέρα που ο Πρωθυπουργός τα παρουσίασε αυτή τη θέσμη προτάσεων προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Και όπως καταλαβαίνετε ήταν μία πρόταση η οποία πέρασε σχεδόν ασχολίαστε από τους άλλους Ευρωπαίους ηγέτες. Στη συνέχεια υπάρχει μία σειρά επιστολών η οποία απεστάλλει προς τις χώρες αυτές και αρχίζουμε μία αυξημένη πίεση προς αυτή την κατεύθυνση. Υπουργέ, ανοίγει μία συζήτηση και δύσκολη και σύνθετη. Εδώ έχουμε ένα εκλογικό αποτέλεσμα στα κατεχόμενα. Και έχουμε ένα εκλογικό αποτέλεσμα το οποίο βάζει στη συζήτηση την απόσχηση των κατεχομένων, ενδεχομένως την προσάρτησή τους, αν όχι τυπικά, με ένα μεταφορικό τρόπο στην Τουρκία, δηλαδή να είναι πλήρως ελεγχόμενα από τον Ερντογάν. Και κάτι άλλο, μια συζήτηση που αφορά Ελλάδα-Τουρκία στη Χάγη, αλλά και μια διεκδίκηση της Τουρκίας, τα κατεχόμενα να έχουν αυτόνομη εκπροσώπηση για όλα τα ενεργειακά που αφορούν την Ανατολική Μεσόγειο. Και θα ήθελα να σας ρωτήσω ένα τέτοιο σενάριο, αν το βλέπετε, και δεύτερον, αν θα ήταν ποτέ δεκτό από την ελληνική πλευρά. Αυτά είναι τρία διαφορετικά σενάρια. Ναι. Το πρώτο σενάριο είναι το τι γίνεται στο πεδίο του Κυπριακού. Ξέρετε ότι η πάγια θέση της ελληνικής διπλωματίας, όχι επί Κυριάκου Μητσοτάκη, αυτό ισχύει από την εποχή του Κωνσταντίνου Καραμαλή, είναι ότι η Λευκωσία αποφασίζει και η Αθήνα συμπαρίσταται. Mm-hmm. Αυτή είναι η... Άρα λοιπόν το θέμα της επίλυσης του Κυπριακού είναι θέμα της κυπριακής πολιτικής ηγεσίας να αποφασίσει πώς θα αντιδράσει απέναντι στο διαφαινόμενο νέο σκηνικό. Προς το παρόν δεν θα σας έλεγα ότι έχει γίνει δεκτός ο κύριος Δατάρ και οι απόψεις του με ρίγη ενθουσιασμού από τη διεθνή κοινότητα. Μάλλον με πολύ μεγάλη επιφύλαξη αντιμετωπίζουν αυτή την καινούργια πτυχή που θέλει να
ξεδιπλώσει ο κ. Στατάρ προς την επίλυση του Κυπριακού. Τώρα, σε ό,τι αφορά την Ελλάδα-Τουρκία στη Χάγη, γι' αυτό έχουμε ξεκαθαρίσει ποιο είναι το αντικείμενο της διαφοράς. Είναι ο καθορισμός των θαλασσίων ζωνών. Και δεν το καθορίσαμε μόνοι μας, καταφέραμε και η Ευρωπαϊκή Ένωση αναγνωρίζει ως τη μόνη ενεργή διαφορά ανάμεσα στην Ελλάδα και στην Τουρκία να είναι ο καθορισμός των θαλασσίων ζωνών, κλείνοντας την πόρτα απέναντι στη φιλοδοξία της Άγκυρας να διευρύνει αυτό το θέμα. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα θέματα προσαρτήσεων, νομίζω ότι είμαστε πάρα πολύ μακριά από το να συζητάμε κάτι τέτοιο. Είναι πολύ πρόωρη αυτή η εκλογή. Ήδη βλέπουμε σημάδια από την πλευρά της Άγκυρας να ξαναανοίγει το θέμα των διαβουλεύσεων ανάμεσα στη νέα τουρκοκυπριακή ηγεσία στα πλαίσια του Διεθνούς Διαλόγου για την επίλυση του Κυπριακού, και βεβαίως η οποιαδήποτε συζήτηση για τα ενεργειακά αποθέματα δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή στο τραπέζι στα πλαίσια μιας διεθνούς διάσκεψης. Η διεθνής διάσκεψη έχει καλέσει ο Σαρμ Μισελ ότι μπορεί να γίνει υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την επίλυση διαφορών, μεταξύ των οποίων και η θαλάσσια ζώνη. Μάλιστα. Κύριε Υπουργέ, ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Παρακολούθησα τη συζήτηση στη Βουλή χθες και κράτησα ένα ενδιαφέρον απόσπασμα από την ομιλία του Υπουργού Άμυνας, του κυρίου Παναγιωτόπουλου. Και επειδή τις τελευταίες μέρες ακούστηκαν πολλά και για τη δήλωση του κυρίου Γεραπετρίτη κλπ. Και του κυρίου Ξοχοίδη. Ναι, είπε ο κύριος Παναγιωτόπουλος, σας το διαβάζω μοταμό από τα πρακτικά. Τα 12 μίλια αποτελούν δυνητικό κυριαρχικό δικαίωμα. Όπως καταλαβαίνετε, στη σφαίρα προστασίας που καλύπτεται από τις ένοπλες δυνάμεις δεν περιέχονται τα δυνητικά κυριαρχικά δικαιώματα, αλλά τα απόλυτα. Επομένως, η σφαίρα προστασίας είναι στα 6 μίλια. Τι διαφορετικό είπε ο κύριος Γεραπετρίτης από τον κύριο Παναγιωτόπουλο? Εγώ δεν ξέρω τι προσπαθείτε να βρείτε με αυτές τις... Δεν προσπαθώ να βρω, προσπαθώ να καταλάβω και να εξηγήσω. Διότι έχουμε τον Υπουργό Άμυνα στη Βουλή να λέει ότι ο στρατός μπορεί να προστατεύσει, στην προστασία σφαίρας των ενόπλων δυνάμεων είναι τα 6 μίλια. Κάτι μη κηρυγμένο, αυτό είναι παράλογο. Όχι, το λέω. Καταρχάς, τα 6 μίλια δεν είναι κυριαρχικό δικαίωμα. Είναι κυριαρχία. Αυτό σε σχέση λέω. Με αυτό που. Κάποιο λεκτικό λάθος πρέπει να γίνει. Κανένα λεκτικό λάθος δεν έχει γίνει. Τα 6 μίλια είναι κυριαρχία. Αυτό λέω, κυριαρχία. Ρε παιδιά. Να απαντήσει. Μην το κάνουμε καφενείο. Του έχουμε κάνει μια ερώτηση να απαντήσει. Λέει τα απόλυτα δικαιώματα. Εννοεί την κυριαρχία. Λοιπόν, ένα. Γιατί τελευταία προσπαθούμε να βρούμε. Να κάνουμε την τρίχια τριχιά. Όχι εμείς, άλλοι. Περιμένετε. Προσπαθούμε να κάνουμε την τρίχια τριχιά και προσπαθούμε να πιαστούμε σε λεκτικές τέτοια. Το παρακολούθησα, ήμουν στη Βουλή χθες. Να προσπαθούμε να βρούμε έτσι διαφορετικές λεκτικές εκφράσεις για να στοχοποιήσουμε συγκεκριμένα πρόσωπα στην ελληνική κυβέρνηση. Για να είμαστε σαφείς, γιατί εγώ παρακολουθώ και τι γίνεται στην αντίστοιχη συζήτηση που γίνεται στην τουρκική πλευρά. Και θα σας πω ότι πολύ σπάνια θα δω αναλυτές στην τουρκική πλευρά να ψάχνουν να βρίσκουν λεκτικά τοπήματα στην τουρκική πολιτική ηγεσία τα οποία και να αναδείξουν ως στιμία υποχώρησης. Η χώρα έχει στο Αιγαίο και μάλλον μέχρι πρόσφατα σε όλη την επικράτεια, αλλά τώρα στο Αιγαίο, έχει κηρύξει την κυριαρχία της στα 6 ναυτικά μίλια. Το έχουμε κάνει και εμείς, το έχει κάνει και η Τουρκία. Ωστό. Και η Τουρκία είναι στα 6 ναυτικά μίλια. Δεν έχει επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα στα 12 ναυτικά μίλια στη Μεσόγειο. Μόνο στη Μαύρη Θάλασσα το έχει κάνει. Λοιπόν, και αυτά υπερασπιζόμαστε γιατί εκείνη είναι η κυριαρχία μας. Τα άλλα είναι κυριαρχικά δικαιώματα τα οποία μπορεί να έχει η χώρα και μπορεί τη στιγμή που αποφασίσει να επεκτείνει την κυριαρχία της στα 12 ναυτικά μίλια. Είναι πάρα πολύ απλά τα πράγματα. Δεν μπορώ να... Και άκουσα και όλη αυτή την κριτική που έγινε από το ΣΥΡΙΖΑ ότι τώρα να πάμε στην ανακήρυξη, αλλά έχει ξεχάσει ο ΣΥΡΙΖΑ να πει στην ελληνική κοινή γνώμη ότι στη διάρκεια που και στην εποχή του γινόντουσαν διερευνητικές επαφές ανάμεσα στη Τουρκία και την Ελλάδα, είχε μπει στο τραπέζι και από τις δύο πλευρές το θέμα της επέκτασης ή όχι των
τις κυριαρχίες στη θάλασσα στα 12 ναυτικά μίλια. Άρα το συζητούσαν με τους Τούρκους. Λοιπόν, μην έρχονται λοιπόν κάτι το οποίο δεν ασκήσανε αυτοί τα προηγούμενα χρόνια σήμερα να προσπαθούν να το καλλιεργήσουν ως μια εικόνα υποχώρησης της κυβέρνησης Μητσοτάκης απέναντι σε κάτι το οποίο ούτε αυτοί τολμήσανε, ούτε προηγούμενες κυβερνήσεις. Ξέρετε. Κυβερνήσεις στην οποία ο πατριωτισμός, η ένταση με την οποία υπερασπιστήκανε τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας δεν αμφισβητείται στη συνολική συνείδηση του ελληνικού λαού. Δεν χρησιμοποιήσαν αυτό το δικαίωμα που δίνει το δίκαιο για τη θάλασσα. Δέχεστε πάντως πειρά και από την κυρία Γεννηματά και από τον κύριο Τσίπρα. Ο κύριος Κατλούγκαλος, ο πρώην Υπουργός Εξωτερικών, είπε ότι δεν είπατε κουβέντα χθες στη συζήτηση για κόκκινες γραμμές. Και θα ήθελα να σας ρωτήσω πώς τη βλέπετε αυτή την κριτική, γιατί άκουσα και μια εναλλακτική. Η κυρία Γεννηματά λέει για παράδειγμα να μην περάσουν τα 12 ναυτικά μίλια και χωρίς να τα έχουμε κηρύξει. Μάλιστα. Η κυρία Γεννηματά έχει διατελέσει, αν δεν κάνω λάθος, και αναπληρώτρια Υπουργός Άμυνας. Mm-hmm. Θα έπρεπε λοιπόν να γνωρίζει πολύ καλά αυτά τα πράγματα. Η Τουρκία έχει ένα στρατηγικό στόχο. Ο στρατηγικός στόχος είναι να δημιουργήσει το πλαίσιο μιας πολεμικής σύραξης στο Αιγαίο και την ευθύνη της πολεμικής σύραξης να την έχει η Ελλάδα. Αυτό θα βελτίωνε τη θέση της Τουρκίας πάρα πολύ. Από εκεί που δεν βρίσκει κανένα αίρεσμα στο διεθνές δίκαιο, θα εμφανιζόταν αμυνόμενη απέναντι σε ελληνικές προκλήσεις. Και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν νομίζω κανένα σόφρονα κυβέρνηση δεν μπορεί να κάνει δώρο ούτε στην Άγκυρα ούτε στον κύριο Ερντογάν. Ιδιαίτερα δε την περίοδο που ο κύριος Ερντογάν μέσα σε μια απίστευτη νευρικότητα έχει εμφανιστεί όχι πλέον ως εταίρος της Δύσεως αλλά ως υπερασπιστής των απανταχών μουσουλμάνων βρισκόμενος σε ευθεία αντιπαράθεση και με τον κύριο Μακρό. Νομίζω ότι αυτό που πρέπει να επιδεικνύουμε είναι και ομοψυχία και ψυχραιμία. Και τα δύο αυτά χαρακτηριστικά νομίζω ότι θα μας οδηγήσουν σε πολύ καλύτερο δρόμο από ότι το να προσπαθούμε για να κάνουμε, για να ανεβάσουμε λίγο τον πύχη της πολιτικής αντιπαράθεσης, ο οποίος μπορεί να βρίσκεται σε άλλα πεδία και να υπάρχει πρόσφορο έδαφος στα άλλα πεδία, να προσπαθούμε να δημιουργούμε εντάσεις στα εθνικά μας ζητήματα. Να στέλνω εκεί. Κύριε Υπουργέ, προφανώς κάνετε αυτή την επιθετική διπλωματία όλο αυτό το διάστημα, η οποία έχει πετύχει, αλλά. Όλοι λέμε ότι υπάρχει ένα πολύ κρίσιμο διάστημα μεταξύ της άλλης Πέμπτης, της άλλης Τετάρτης, την επόμενη των Αμερικανικών εκλογών και της 20ης Ιανουαρίου. Ότι εκεί λένε ότι όλοι οι αναλυτές ή οι περισσότεροι ότι ο Ερντογάν είναι πιθανόν να βρει το κενό στο οποίο θα κάνει την κίνηση, όποια κίνηση σκοπεύει να κάνει. Το έχετε λάβει αυτό υπόψη σας στο Υπουργείο, έχετε κάνει κάτι γι' αυτό? Κοιτάξτε, αυτό είναι ακριβώς αυτό το οποίο περιγράφεται. Είναι ακριβώς γι' αυτό εμείς πιστεύουμε στην εμβάθυνση της πολυμερούς διπλωματίας και στην πολιτική της ψυχραιμίας στο πεδίο. Γιατί θεωρούμε ότι είναι μια κρίσιμη περίοδος, ενδεχομένως είτε παραμείνει η ίδια ο ίδιος κάτοικος στον Λευκό Οίκο, είτε αλλάξει ο κάτοικος στον Λευκό Οίκο, θα είναι μια περίοδος στην οποία θα ασκηθούν πολλές πιέσεις. Μάλιστα, πάρα πολύ. Έμπειροι μας λέγανε εδώ και πολύ καιρό και πράγμα το οποίο λάβαμε πάρα πολύ σοβαρά υπόψη μας ότι και όλη αυτή την προεκλογική περίοδο που η Αμερική έχει στραμμένα τα μάτια της στο εσωτερικό της θα μπορούσε να γίνει να αυξηθεί αυτή η ένταση. Είδαμε την αύξηση της έντασης και ευτυχώς και θέλω να πω ότι ευτυχώς και πρέπει να δίνουμε συγχαρητήρια κάθε μέρα στην ψυχραιμία των ανθρώπων των ενόπλων δυνάμεων, στους άντρες και γυναίκες που υπηρετούν στο Αιγαίο, αυτούς που πετάνε για την ψυχραιμία που δείχνουν απέναντι στις τουρκικές προκλήσεις. Μάλιστα. Γιώργο. Καλησπέρα κύριε Υπουργέ. Αναφερθήκατε στις δηλώσεις του κυρίου Μακρόν, ο οποίος αυτή την περίοδο στην Γαλλία έχει να διαχειριστεί και το θέμα της τρομοκρατίας. Φοβάστε μετά και τις εκτιμήσεις του Προέδρου Σίση έκρηξη τρομοκρατίας στην Ευρώπη? Και αν ναι, είναι έτοιμη η Ευρώπη και ειδικότερα η Ελλάδα να αντιμετωπίσει ένα τέτοιο ενδεχόμενο? Κοιτάξτε, η τρομοκρατία είναι μια σύμμετρη απειλή και προσβάλλει ξεκάθαρα τον τρόπο ζωής και την ασφάλειά μας. Τώρα, όλα αυτά τα χρόνια έχουν καλλιεργηθεί και στο εσωτερικό αλλά και σε πανευρωπαϊκό επίπεδο μηχανισμοί για την πιο έγκαιρη αποτροπή και αντιμετώπιση τέτοιων περιστατικών. Δεν έχουμε τελειώσει με την τρομοκρατία και αυτό είναι κάτι το οποίο είναι σαφές.
Και η ένταση, η θρησκευτική ένταση δεν βοηθάει στο να καλμάρουν τα πράγματα. Σήμερα ο κύριος Λαυρόφ μας μίλησε για διάφορες φοβίες οι οποίες αναπτύσσονται και οι οποίες ανησυχούν τη ρωσική πλευρά. Δηλαδή, μεταξύ των άλλων φοβιών είπε και για τη χριστιανοφοβία, ότι καλλιεργείται σε μέρος του πλανήτη μία χριστιανοφοβία, η οποία επίσης μπορεί να δημιουργήσει φανατισμούς οι οποίοι να προκαλέσουν θέματα ασφάλειας. Άρα δεν είναι κάτι το οποίο μόνο η Ελλάδα μόνη της θα το αντιμετωπίσει, είναι κάτι το οποίο το αισθανόμαστε και αισθανόμαστε ότι η χρήση αυτών των μέσων αποτελούν μέρος μιας παρέτρας κάποιων οι οποίοι θέλουν αποσταθεροποίηση, παγκόσμια αποσταθεροποίηση. Η Ευρώπη έχει υποστεί πολύ σοβαρές τρομοκρατικές επιθέσεις στο παρελθόν. Και όμως άντεξε και να διατηρήσει το επίπεδο ασφάλειας και να διατηρήσει τον τρόπο ζωής της. Και αυτό είναι μια σημαντική κατάκτηση. Δεν πρέπει λοιπόν να είμαστε εύκολοι στο να παραχωρήσουμε προς τρομοκράτες το προβάδισμα και να οχυρωθούμε και να κλείσουμε την Ευρώπη και να την κάνουμε Ευρώπη οχυρό, γιατί αυτό θα προσέβαλε το δικό μας τρόπο ζωής. Από αυτή τη μετοπική σύγκρουση που έχουμε πλέον με τον Ερντογάν να φτάνει να αποκαλεί ναζί τον Μακρόν, η ελληνική πλευρά, Υπουργέ, μπορεί να έχει κέρδη, δηλαδή να πάμε σε μια λογική ενός ευρωπαϊκού πλαισίου πλέον απέναντι στην Τουρκία στη βάση αυτή της μετοπικής αντιπαράθεσης Μακρόν-Ερντογάν? Να σας πω κάτι και θα σας είμαι πολύ ειλικρινής. Η μετοπική αντιπαράθεση Ευρώπης-Τουρκίας πρέπει να γίνει πάνω στα θέματα του διεθνούς δικαίου. Αν γίνει πάνω στα θέματα του θρησκευτικού διαχωρισμού και του θρησκευτικού φανατισμού, τότε θα ζήσουμε σε ένα περιβάλλον αστάθειας για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα και κάτι τέτοιο δεν μας συμφέρει. Δεν μας συμφέρει η έξαρση των θρησκευτικών φανατισμών, γιατί εμείς είμαστε και στο σύνορο της Ευρώπης, εμείς συνορεύουμε με τον μουσουλμανικό κόσμο, έχουμε γείτονες μουσουλμάνους και στο βορρά και στην Ανατολή και στο νότο, και δεν χρειάζεται καμία αναζωπήρωση. Μάλιστα έχουμε και πολύ καλές σχέσεις με χώρες μουσουλμανικές, όπως είναι η Αίγυπτος, όπως είναι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, όπως είναι η Σαουδική Αραβία, όπως είναι η Ιορδανία, και δεν χρειάζεται καμία, σε καμία περίπτωση, αναζωπήρωση του οποιοδήποτε δικασμού σε τέτοιο επίπεδο. Δηλαδή σε μία σύγκρουση των πολιτισμών και των θρησκειών. Βλέπετε όμως ο Ερντογάν να βάζει ένα θρησκευτικό μανδύα στις επιθετικές του δράσεις, επηρεάζοντας και άλλες μουσουλμανικές χώρες, κάνοντας αναπόφευκτο να είναι η θρησκεία μέρος ενός γεωπολιτικού παιχνιδιού αυτή τη στιγμή? Καλά, ο κ. Ερντογάν εργαλοποιεί την θρησκεία με όλους τους πιθανούς τρόπους. Το γεγονός ότι αποφάσισε να μετατρέψει το Μουσείο της Αγίας Σοφιάς σε τζαμί, το γεγονός ότι το ίδιο θα κάνει μεθαύριο με την παρουσία του στη Μονή της χώρας, δείχνει ακριβώς μια στροφή στον μουσουλμανισμό. Παράλληλα, εγκολπώνεται διάφορους τρομοκράτες, όπως τη μουσουλμανική αδερφότητα, την οποία υποδέχεται στην Άγκυρα και τους δίνει το δικαίωμα παρουσία σε όλη την Τουρκία, τη στιγμή που τους κατατρέχουν ακόμα και άλλες μουσουλμανικές χώρες, όπως είναι η Αίγυπτος. Μην ξεχνάτε ότι ο πρόεδρος Σίση, ως κυρίαρχο αντίπαλό του, έχει τους αδερφούς μουσουλμάνους. Και χρησιμοποιεί βεβαίως τσιχαντιστές προερχόμενους από την Συρία, είτε στον Κάφκασο είτε στη Λιβύη. Όλα αυτά δεν περνάνε ούτε απαρατήρητα, ούτε δημιουργούν όμως τις προϋποθέσεις μιας πανστρατιάς απέναντι στην, δίπλα στην Άγκυρα. Θα σας πω ότι το τελευταίο διάστημα κατάφερε, μετά από συντονισμένες κινήσεις ο φιλονομολογήσου της Αμερικανικής ηγεσίας, να έλθει η αναγνώριση του Ισραήλ από Ισλαμικές χώρες, όπως είναι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και το Μπαχρέιν. Και γι' αυτό θα έχουμε και μετακινήσεις τώρα. Λοιπόν, και αυτό ήταν μια πολύ μεγάλη αλλαγή στο χάρτη της Μέσης Ανατολής. Και φαίνεται ότι οι χώρες οι οποίες έχουν αποφασίσει να συμβιώνουν με τη Δύση βρίσκονται πολύ πιο κοντά στη λογική της επικράτησης του διεθνούς δικαίου, ενώ χώρες οι οποίες θέλουν να αντιμάχονται τα δυτικά πρότυπα βρίσκονται πιο κοντά στη λογική της Άγκυρας.
Αυτό δεν δημιουργεί όμως τις προϋποθέσεις μιας ύπαρξης ενός πανισλαμισμού, ο οποίος εκφράζεται από τον κύριο Ερντογάν μέσα στα πλαίσια ενός νεοοθωμανισμού. Διότι ο κύριος Ερντογάν έχει αποφασίσει ότι η Τουρκία θα έχει ρόλο στην περιοχή στα παλιά σύνορα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, γι' αυτό και βρίσκεται στη Λιβύη, γι' αυτό και βρίσκεται στην Σομαλία, γι' αυτό και βρίσκεται στο Σουδάν, γι' αυτό και βρίσκεται στη Συρία, γι' αυτό και βρίσκεται στον Κάυκασο. Όμως αυτό δεν αποτελεί πλέον καταφύγιο των μουσουλμάνων, οι οποίοι θέλουν στη μεγάλη τους και συντριπτική πλειοψηφία και των μουσουλμανικών χωρών που θέλουν σχέσεις συνεργασίας με τη Δύση. Μάλιστα.